Τα δρομολόγια, τα επεραστικά του ΧΤΕΛ δεν είναι αρκετά πυκνά, το οποίο σημαίνει ότι δεν διευκολύνουν τις μετακινήσεις των τουριστών, ιδιαίτερα την θερινή περίοδο. Παραδείγματος χάρη, εάν οι τουρίστες θέλουν να πάνε για μπάνιο το απόγευμα, στην Κόμη, στα Μαύρα Βόλια, στην Αγία Μαρκέλα, στο Λυθί, δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα. Κάτι το οποίο στα περισσότερα μέρη, στα περισσότερα νησιά, σε άλλα νησιά, αυτό δεν τίθεται τέτοιο θέμα. Δηλαδή, κάποιος αν θέλει να πάει σε 6 ώρα, μπορεί να γυρίσει σε 9 ώρα το βράδυ. Το ίδιο ισχύει και με τα χωριά. Δηλαδή, αν κάποιος θέλει να πάει στα Μεστά, στους Ολύμπους, στη Λαγκάδα, στη Βολισσό, δεν μπορεί. Γιατί τα δρομολόγια ξεκινάνε το πρωί ή, παραδείγματος χάρη, στη Βολισσό έχει στις 5.30 το πρωί και μετά στις 1 το μεσημέρι. Οπότε, πώς θα πάει ο τουρίστας. Αυτό δεν διευκολύνει. Δεν μπορεί να κινηθεί η τοπική οικονομία έτσι. Δηλαδή, αν ας πούμε, ο τουρίστας μπορεί να πάει στην παραλία και το απόγευμα, θα κινηθεί η τοπική οικονομία, τα εστιατόρια. Είναι καλό λοιπόν για το νησί αυτό. Με δεδομένο ότι τα επιραστικά δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Μας εξήγησε. Εμείς κατανοήσαμε ότι υπάρχει δυσκολία σε αυτό, αλλά μπορούν να γίνουν κάποιες τροποποιήσεις. Όπως παραδείγματος χάρη η Νέα Μονή, δεν υπάρχουν δρομολόγια, είναι μνημείο UNESCO. Είπαμε μια πρόταση να υπάρξει κάποιο δρομολόγιο, να μπορεί ο τουρίστας να πάει, να υπάρξει μια αναμονή και να επιστρέψει πίσω. Το ίδιο ισχύει και με το Σπήλαιο των Ολύμπων. Πάλι δεν υπήρχε δρομολόγιο το καλοκαίρι. Είναι κάτι που μπορεί να γίνει κάποια διορθωτική κίνηση.